Να πω πριν απ' όλα και εκτός θέματος τα συλληπιτήριά μου και τη στήριξή μου για τα θύματα και τους δικούς τους της ναυτικής τραγωδίας στους Οθωνούς. Mm-hmm. Ελπίζω να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια διάσωσης, γιατί αυτό το δράμα είναι κάτι που συγκλονίζει το λαό μας από χθες. Τα γεγονότα. Mm-hmm. Επιτέλους αρχίζει, κατά την άποψή μου, η λύτρωση. Μετά από τα τελευταία χρόνια της τρομολαγνίας, της κατατρομοκράτησης, του εξευτελισμού του συντάγματος και της καταπίεσης του ελληνικού λαού κατά εκπληκτικό τρόπο, όπου εμφανίζονται ως σωτήρες εκείνοι οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την κατάντια της οικονομίας και της χώρας. Επιτέλους λοιπόν αρχίζει το τέλος του ψεύδους, το τέλος της παραπλάνησης, και ο λόγος δίδεται στον κυρίαρχο ελληνικό λαό για να πάρει στα χέρια του την τύχη του. Με έκπληξη παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό, και σήμερα τολμούν να το επαναλάβουν κάποιοι, να αφορίζουν και να δαιμονοποιούν τις εκλογές. Μα υπάρχει μεγαλύτερο κέντρο βάρους σε μια δημοκρατία από τις εκλογές? Από τη δυνατότητα δηλαδή να μιλήσει ο λαός με τον τρόπο του. Μια φορά στα 4 χρόνια, στα 2, στο 1,5, γιατί ψηφίζει αφού έχει εξαπατηθεί και παραπενηθεί, για να παρακολουθεί με αγωνία και να υφίσταται τη διαστρέβλωση εκείνων που είχαν υποσχεθεί. Και όταν πια του δίνεται ευκαιρία, κάποιοι να λένε ότι αυτό είναι προς το μη συμφέρον της χώρας, είναι προς την καταστροφή. Σε καμιά περίπτωση η εκλογή, η άμεση εκλογή και ο λόγος του λαού δεν μπορεί να αποτελέσει δυστυχία, αποτελεί διέξοδο και νομιμοποίηση της οποιαδήποτε απόφασης που παίρνουν εκείνοι που εκπροσωπούν το λαό και που κατευθύνουν τη ζωή και την τύχη του. Λέω λοιπόν ότι ευτυχώς που φτάσαμε στις εκλογές, για να ξεπεραστούν η τρομολαγνία, τα ψεύδη, η παραπλάνηση και να αποκοσταθούν ύψεις αξίες της δημοκρατίας, όπως είναι η κυριαρχία μας που έχει δυστυχώς αποδημήσει προς Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Ενδεικτικό έτσι όπως το παρουσιάζετε, επιτέλους ξεκινά η λύτρωση του ελληνικού λαού. Είναι βέβαια ενδεικτικό και των όσων ακούστηκαν σήμερα από τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, όπως επίσης και του Ευάγγελου Βενιζέλου, οι οποίοι λίγο ή πολύ έδωσαν το στίγμα του ψηφίστε μας, ενισχύστε μας, να συνεχίσουμε αυτή την ομαλή πορεία και τη σταθερότητα της χώρας με σταθερή οικονομία, κυρία Σλάνη. Είναι νοπό το σκληρό μάθημα που πήραν για την αβελτηρία και την καταστροφική πολιτική τους, και δυστυχώς δεν το έχουν κατανοήσει. Είναι αστείο για μένα, αν δεν είναι τραγικό, να επαναλαμβάνουν τα ίδια επιχειρήματα, τις ίδιες δικαιολογίες, ενώ τώρα άρδιν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα έχουμε εκλογές, τώρα θα μιλήσει ο λαός. Αυτά τα όπλα και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να παραπλανήσουν τους βουλευτές δεν έπιασαν προς τιμή των βουλευτών, και τα ίδια όπλα και τα ίδια επιχειρήματα προσπαθούν να επαναφέρουν στο λαό. Ας το κάνουν. Θα εισπράξουν μια ήττα εφάμιλης αν όχι μεγαλύτερης από αυτήν την κοινοβουλευτική στη σημερινή διαδικασία.